Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Τρίτη σήμερα, 7 Νοεμβρίου, παρακολουθείτε τη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η επικαιρότητα. Και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι οι πυροβολισμοί χθες στη Χαρλέα Τρικούπη. Ένα χτύπημα το οποίο περιμένουμε να δούμε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία από στιγμή σε στιγμή τι θα δείξει η βαλιστική έρευνα, τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης για τις βολίδες και τους κάλκες που περισυνελέγησαν από τον τόπο της ενόπλης επίθεσης στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από την επίθεση να βρίσκεται η οργάνωση επαναστατική αυτοάμυνα. Να πούμε, για αν τυχόν δεν έχετε πληροφορηθεί για το τι συνέβη χθες, ότι στις 8 το βράδυ, εχθές στη Χαρλέα Τρικούπη, έγινε επίθεση, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είχε σκοπό τη δημιουργία των ΜΑΤ στη Χαρλέα Τρικούπη. Σε εξέλιξη, όπως είπαμε, βρίσκονται οι έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος επέβαινε σε μεγάλο κυβισμό μηχανή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή. Εσείς όμως έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα και από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Εσείς όμως, ωστόσο, ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε αυτή την ενέργεια, όπως και οι υποψήφοι για το νέο φορέα της κεντροαριστεράς, που χθες, την ώρα που πραγματοποιήθηκε αυτή η επίθεση, ήταν έτοιμη για την τηλεμαχία στην ΕΡΤ. Να πούμε ότι και ο πρόεδρος της Βουλής καταδίκασε την επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε στην κάρτα μας τι δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής. Πρόκειται για μια ενέργεια που έχει ως στόχο να δυναμητήσει το πολιτικό κλίμα της χώρας και να ενσπείρει το φόβο. Ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε παράλληλα ότι τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του λαού μας είναι ισχυρά και οι δημοκρατικές διαδικασίες απρόσβλητες από τέτοιου είδους ενέργειες. Την ώρα λοιπόν, όπως είπαμε χθες, που πραγματοποιήθηκε αυτή η επίθεση στα γραφεία της Χαρλέα Τρικούπη, στην ΕΡΤ οι υποψήφοι για τον φορέα της κεντροαριστεράς πήραν θέσεις για να αναμετρηθούν και να δώσουν τις θέσεις τους στον κόσμο, να ενημερώσουν τον κόσμο, ώστε να φτάσουμε στη διαδικασία την Κυριακή για την εκλογή του νέου Προέδρου αυτής του νέου φορέα. Στην ανάγκη διατήρησης της ενότητας, την επόμενη μέρα των εκλογών στάθηκαν και οι 9 υποψήφοι για την ηγεσία του νέου φορέα. Ωστόσο, δεν έλειψαν και αιχμές, ειδικά για τα ζητήματα των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, αλλά και όλα, όπως είπαμε, έγιναν υπό τη σκιά της επίθεσης στη Χαρλέα Τρικούπη το βράδυ. Το άλλο θέμα της επικαιρότητας, τα όσα είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στην εκπομπή μας στην πρωινή ανάγνωση, για διαστρέβλωση των δηλώσεών του από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει λόγο ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος μίλησε χθες στην εκπομπή μας εδώ στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως ο νόμος του για την αποφυλάκηση έχει έκτακτο χαρακτήρα και έχει έρθει πλέον η στιγμή να καταργηθεί. Συγκεκριμένα, ο κύριος Παρασκευόπουλος, αναφερόμενος χθες στον αποσυμφερωτικό αυτό νόμο, είπε ότι όποιος νόμος, κακώς τον ονομάζουν Παρασκευόπουλου για να στιγματίζουν εμένα, είναι ένας έκτακτο νόμος, ο οποίος οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες συμφόρησης και δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Θα το ζητήσουμε αυτό το θέμα στην συνέχεια της εκπομπής μας και με τους καλεσμένους μας, τον κύριο Σίμω Κεδικόγλου από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τον κύριο Δημήτρη Βέτα από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο για να ζητήσουμε όλη την επικαιρότητα. Πάμε όμως να δούμε την επικαιρότητα της Βουλής, ποια είναι η ατζέντα, πώς θα διαμορφωθεί η κοινοβουλευτική ατζέντα της σημερινής ημέρας. Λοιπόν, στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αλλά και στη κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα ζητηθεί η έκθεση για το 2016 της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στις 11 το πρωί θα ξεκινήσει η Εξεταστική Επιτροπή, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, θα συνεδριάσει σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών, των οδοντιάτρων του ΕΣΥ, ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Στις 11 το πρωί θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία, που διερευνά σκάνδαλα στην υγεία από το 1997 μέχρι το 2014, θα γίνει εξέταση μαρτύρων. Και στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, κοινή συνεδρίαση, θα συνεχιστεί επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί με την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων. Και στις 6 το απόγευμα, η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων θα συζητήσει και πάλι το ίδιο θέμα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.
Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες κατά την συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής. Το επίκεντρο βρέθηκε και τα όσα είπε εδώ ο κ. Παρασκευόπουλος στην εκπομπή μας για τον αποσυμφορητικό νόμο. Στην επίκαιρη ερώτηση που έθεσαν προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή, ο κ. Κοντονής ανέφερε πως θα γίνουν αλλαγές στον ποινικό και σωφρονιστικό κώδικα, αυτό προανήγγειλε χθες στην Ολομέλεια, και υπογράμμισε να μην χρειάζεται η κυβέρνηση να εισηγείται και η Βουλή να ψηφίζει νόμους για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Ο κ. Κοντονής επεσήμανε ότι η πατρότητα των νόμων αποσυμφόρησης δεν την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι είναι πιο χρήσιμη η εκλογήκευση των ποινών. Αλλαγές στον ποινικό και σοφρονιστικό κώδικα, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής, ώστε όπως υπογράμμισε να μην χρειάζεται η κυβέρνηση να εισηγείται και η Βουλή να ψηφίζει νόμους για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Ο κ. Κοντονής, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για τη λειτουργία του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου, επισήμανε ότι την πατρότητα των νόμων αποσυμφόρησης δεν την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά η Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι είναι πιο χρήσιμη η εκλογήκευση των ποινών. Με την μεταρρύθμιση που θα γίνει όσον αφορά και το σοφρονιστικό κώδικα αλλά και τον ποινικό κώδικα, θα επέλθει μια εκλογήκευση στις ποινές τις οποίες επιβάλλουν τα δικαστήρια, ούτως ώστε να μην χρειάζεται η Βουλή να νομοθετεί και κάθε κυβέρνηση να εισηγείται από συμφορητικούς νόμους και να επεμβαίνει με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι αυτές οι προσπάθειες σήμερα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αναφορικά με την κατατεθήσα επίκαιρη ερώτηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το σχετικό προεδρικό διάταγμα για τη λειτουργία του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου Δράμας. Στην ερώτησή του, ο κ. Κυριαζίδη ζήτησε την άμεση λειτουργία του, χωρίς επιπλέον, όπως πρόσθεσε, καθυστερήσεις. Στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλετών του Δημοσίου, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηλίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ιωάννη Κουτσούκου, ο οποίος ζήτησε την επανένταξη οφειλετών του Δημοσίου στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σας ρωτήσαμε εάν προτίθεστε να προχωρήσετε σε κάποια ρύθμιση επανένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των 100 δόσεων όσων για λόγους της οικονομικής συγκυρίας, της έλλειψης ρευστότητας, το capital controls απεντάχθηκαν. Διότι θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν προς το συμφέρον του δημοσίου, για την ύπαρξη των δημοσίων εσόδων, αλλά και προς το συμφέρον των ιδίων των οφειλετών. Επίκειται τέλος έκδοση απόφασης του Υπουργείου μας που θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα για ρύθμιση οφειλών ανεξαρτήτως ύψους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έως 20.000 ευρώ. Ως προς τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού και αντιληθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα, σκοπός της κυβέρνησής μας και ειδικότερα του Υπουργείου μας είναι να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος για την κάλυψη των αναγκών των φορολογουμένων. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΦΕΤ αποτελεί μια σημαντική στη λειτουργία της θυγατρική ανώνυμη εταιρεία του ΕΟΦ που λειτουργεί ως ιονή κρατική φαρμακαποθήκη. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Κανθός, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση, προσθέτοντας ότι για την ενίσχυση της στελέχωσής του έχει δρομολογηθεί εφαρμογή ενός ειδικού προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ με 12 μήνες συμβάσεις από το 2018, έως ότου, όπως είπε, να επιτραπεί δημοσιονομικά η δέσμευση μόνιμων θέσεων σε μια επόμενη δέσμη προσλήψεων. Σχετική επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο έκτος αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιώργος Λαμπρούλης, ο οποίος έκανε λόγο για έλλειψη προσωπικού και υποστελέχωση του συγκεκριμένου φορέα. Πάμε στη ζήτησή μας με τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Σίμω Κεδίκογλου από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Έχουμε χρόνια να συναντηθούμε, καταρχήν να πούμε τηλεοπτικά σε στούντιο, γιατί παραμένετε πάντα συνάδελφος και πρέπει να το πούμε αυτό. Κύριε Κεδίκογλου, δύο είναι τα θέματα που επικρατούν σήμερα στην επικαιρότητα. Ένα, η επίθεση χθες στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος τα καταδίκασε. Ωστόσο,
Θα ήθελα ένα σχόλιο, αλλά βλέπουμε ότι έγινε αντικείμενο τώρα αυτή η επίθεση και πάλι πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συγγνώμη, ποιο αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης? Να λέτε πάλι καλά που δεν είδαμε το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Γιατί έχει γίνει εθιμικό κάθε βράδυ να επιτίθενται στην δημιουργία των ΜΑΤ στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Η δολοφονική επίθεση ευτυχώς που δεν είχε θύμα. Ο στόχος του ήταν να υπάρξει θύμα. Λοιπόν, αντί να κοιτάξουμε πως αυτά είναι απαράδεκτα, δεν είναι δυνατόν να είναι εθιμικό καθεστώς οι επιθέσεις σε, με μολότοφ και τώρα με πυροβόλα όπλα στα γραφεία ενός κόμματος. Η πλευρά της κυβέρνησης, το Μέγαρο Μαξίμου, που ήδη από χθες απάντησε στα όσα λέει η Νέα Δημοκρατία, τονίζει πως απέναντι στους εχθρούς της Δημοκρατίας δεν χωράνε παιχνίδια εντυπώσεων και αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα ήθελα να ακούσω από τον Μαξίμου και από τον ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, και επειδή έχετε μετά ένα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να πούνε την εξής φράση. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται. Αυτή την απλή φράση μπορούν να την πούνε και να την υποστηρίξουν. Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η βία δεν είναι μαμή της ιστορίας, όπως λένε τα εγχειρίδια του μαρξισμού-λενινισμού. Η βία είναι απαράδεκτη στην κοινωνία μας. Λοιπόν, θα ορθώσουμε όλοι ένα φραγμό στη βία. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται. Μα δεν καταδικάζει η κυβέρνηση αυτές τις επιθέσεις. Σας ζητάω να ζητήστε από τον επόμενο καλεσμένο σας να πει αυτή τη φράση. Αν καταδικάζει κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται. Γιατί μου έχει τύχει σε εκπομπή να μου πει συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, μα ξέρεις, για μας η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Όχι, συγγνώμη, αυτά δεν έχουν σχέση με δημοκρατία. Από το Μέγαρο Μαξίμου, η ανακοίνωση που πριν από λίγο λάβαμε λέει πως θα συνιστούσαμε τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ που έσπευσαν να αξιοποιήσουν τα μικροκομματικά ωφέλη και φθηνή αντιπολίτευση, μια εγκληματική και προβοκατόρικη ενέργεια, περισσότερη αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα. Ωραία. Και εμείς θα περιμέναμε από μια κυβέρνηση η οποία υποτίθεται ότι κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Όταν σε ένα μέρος γίνονται επανειλημμένα, συνεχόμενα επιθέσεις, να μπορεί να κάνει το στοιχειώδες. Να μην απειλούνται ζωές. Απειλήθηκαν ζωές. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μην πάνε να ξεφύγουν έτσι. Γιατί η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας έχει ξεφύγει. Γιατί λίγες μέρες μετά την συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός σε εκείνη τη συζήτηση έχουν διαψευστεί ικτρά. Και δεν μιλάω μόνο για τα στοιχεία που παρουσίαζε εκείνη την ώρα, μετά τα fake news, έχουμε και fake data. Δηλαδή, ό,τι στοιχεία παρουσίαζε για την εγκληματικότητα. Fake data. Εννοείται τι? Ο κύριος Τσίπρας σε εκείνη τη συνεδρίαση, μπορείτε να παρουσιάσετε και τα σχετικά πλάνα, έδειχνε διάφορους πίνακες και μας έλεγε ότι έχει πέσει εγκληματικότητα. Και αποδείχθηκε ότι οι πίνακες ήταν εξαμήνου αντί έτους, ότι δεν είχαν καμία σχέση με τα στοιχεία της αστυνομίας και ότι με τα στοιχεία της αστυνομίας η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί σε όλους τους δείκτες. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας υπερασπίστηκε και τον νόμο Παρασκευόπουλου σε εκείνη τη συνεδρία. Φτάσαμε και στον νόμο Παρασκευόπουλου αμέσως μετά. Χτες ο νονός του νόμου τον αποκήρυξε. Ο κύριος Παρασκευόπουλος μίλησε χθες εδώ στην πρωινή ανάγνωση και είπε. Και συγχαρητήρια για την επιτυχία, γιατί ήταν μια δημοσιογραφική επιτυχία. Αλλά επί της ουσίας είπε κάτι ανατριχιαστικό. Είπε, α, ο νόμος έκανε τη δουλειά του, τώρα μπορούμε να τον αποσύρουμε. Να δούμε μαζί. Συγγνώμη. Είναι φωτογραφικός δηλαδή ο νόμος. Θα δούμε μαζί το. Να το δούμε και σας καλώ να δείτε. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι φωτογραφικός ο νόμος. Ωραία, και θα σχολιάσετε αμέσως μετά. Είναι περίεργο, αλλά θα σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει δίκιο. Ο νόμος, ο όποιος νόμος Παρασκευόπουλου, όπως συμφορητικός νόμος, κακώς τον ονομάζουν νόμο Παρασκευόπουλου για να στιγματίζουν εμένα. Αλλά ένας έκτακτος νόμος που οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες συμφόρησης δεν έχει λόγο ύπαρξης παγίως. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έχουμε ένα λογικό σύστημα ποινών, ένα λογικό πληθυσμό στη φυλακή και να μην έχουμε ανάγκη από αυτό το νόμο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμβεί τώρα προσεχώς. Ότι φτάσαμε στο σημείο να καταργήσουμε την αποσυμφορητική νομοθεσία για τον εξής λόγο. Το σωστό είναι να έχουμε λογικούς χρόνους διάρκειας της ποινής, πάγια. Να είναι αυτοί οι οποίοι ταιριάζουν αναλογικά στο βάρος του εγκλήματος που τελέστηκε και βέβαια να αφήνουν και ένα περιθώριο εφόσον δεν έχουμε να κάνουμε με ισόβια επανένταξη αργότερα. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί παγίως. Και θα ρυθμιστεί παγίως πώς? Μέσω του ποινικού κώδικα ιδίως και του σοφρονιστικού κώδικα.
Το χαρακτηριστικό της χώρας μας είναι ότι σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει πολύ ψηλές ποινές, πολύ ψηλές απειλούμενες ποινές, πολύ βαριές, πάρα πολλά ισόβια, πολλές προβλέψεις ισόβιων και έχει ελαστικές ρυθμίσεις για την απόλυση. Το σωστό είναι να φτάσουμε σε ένα μέσο όρο, να έχουμε ποινές οι οποίες είναι πιο λογικές στο απειλούμενο μέγεθός τους και να έχουμε πιο αυστηρές ρυθμίσεις απόλυσης από αυτές που έχουμε με την αποσυμφορητική νομοθεσία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η νομοθεσία όταν θα έχουμε νέο ποινικό κώδικα και συμφωνιστικό. Άρα μας λέτε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου και να αλλάξει μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Βεβαίως, δεν λέει κανείς ότι αυτός ο νόμος πρέπει να ισχύει για πάντα. Έκτακτη νομοθεσία είναι και το καλό είναι να πάψουμε να έχουμε αυτές τις έκτακτες κακές συνθήκες και να έχουμε μια πάγια ομαλή κατάσταση. Λοιπόν, να εξηγήσω. Δεν καταλάβατε ότι είναι φωτογραφική αυτή η νομοθεσία. Όταν ένας που διετέλεσε υπουργός δικαιοσύνης λέει: Α, ναι, τον έφτιαξα, τον κρατήσαμε 1,5 χρόνο και τώρα τερματίστηκε η χρησιμότητά του να τον καταργήσουμε. Δηλαδή, είχε συγκεκριμένους που ήθελε να αποφυλακίσει και τώρα που τους έβγαλε έξω. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί έχει πει και χειρότερα σε νέες συνεντεύξεις, να σας κάνω και εγώ το ρεπορτάζ. Σήμερα άκουσα ότι ο κ. Παρασκευόπουλος εξανέστη, λέει, δεν απολύθηκαν μόνο 2.000 από τις φυλακές, 10.000. Και το πιο ανατριχιαστικό, λέει, το ξέραμε, σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές, το 60% όσων αποφυλακίζονται διαπράττουν εκ νέου έγκλημα, πολλές φορές και χειρότερο. Δηλαδή, ο κύριος Παρασκευόπουλος μας είπε ότι απέλυσε 10.000 κρατούμενους, εκ των οποίων οι 6.000 αναμενόταν να διαπράξουν εκ νέου εγκλήματα, και να μας το λέει με όλη την ησυχία και τη ραθυμία, λες και μην είναι μια συζήτηση κύριε επί του καναπέως. Ωραία, ένα λεπτό. Καταρχήν να πούμε ότι αυτά τα είπε το πρωί στον Αντένα και είναι σημερινές δηλώσεις του. Ωστόσο, για να λέμε τα πράγματα μέσα στο όνομά τους, ο κύριος Παρασκευόπουλος αναφέρεται στα τελευταία 12 χρόνια. Αυτός ο νόμος υπάρχει από το 2005. Όχι. Μα τα είπε. Αυτά τα είπε και έφθες εδώ, νόμος, τα είπε και σήμερα το πρωί. Ακούστε. Ο νόμος που έδινε τη δυνατότητα προώρης αποφυλάκησης είχε σαφέστατες ρυθμίσεις. Δεν μπορούσε να αποφυλακιστεί κάποιος που είχε διαπράξει εγκλήματα κατά της ζωής, κατά τρομοκρατικά. Άλλαξαν λοιπόν με τον νόμο Παρασκευόπουλο οι κατηγορίες των κρατουμένων που μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου. Ακριβώς. Και όμως επί κύριε Αθανασίου ήταν. Υπήρχε ο νόμος αυτός και επί Αθανασίου. Εδώ ήταν χθες ο κύριος Αθανασίου. Τα λεγόμενα white collar εγκλήματα, τα οικονομικά εγκλήματα. Ναι. Λοιπόν, όπου ήταν στη συντριπτική πλειονότητά τους, όπως είχε αποδειχθεί. Δεν είχαμε, στο παρελθόν θυμάστε, να υπήρξε περιστατικό όπου αποφυλακιστής με ευεργετικές διατάξεις διέπρατε εκ νέου εγκλήματα. Όχι. Είναι φρούτο των τελευταίων 2 ετών. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια είναι που αποφυλακίζουμε εγκληματίες επικίνδυνους. Το σοφρονιστικό σύστημα έχει αποτύχει διαχρονικά γιατί δεν σοφρονεί τους κρατουμένους. Επιπλέον, ακούμε ξαφνικά ότι υπάρχει αναντιστοιχία των ποινών και των αδικημάτων. Για ποια αδικήματα μιλάει, πού είναι, γιατί αυτή η θολούρα εμένα με ανησυχεί και η εμπειρία μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι από κάθε θολούρα βγαίνει κάτι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, τι εννοούνε, τι ποινικό κώδικα θέλουν να αλλάξουν. Θα αλλάξει, ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε, το είπε και ο κύριος Κοντονής χθες στην επίκαιρη ερώτηση που απάντησε στην Ολομέλεια, πως έρχεται νέος ποινικός κώδικας και σοφρονιστικός κώδικας και εκεί πέρα προφανώς μέσα θα αλλάξουν πολλά που αφορούν το σοφρονιστικό σύστημα. Θα ήθελα οποιοδήποτε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ή και εγώ απλώς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορεί να πάει να πιει ένα καφέ στα Εξάρχεια. Μέρα μεσημέρι, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Βέτα. Υπάρχουν ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ναι, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, στα Εξάρχεια πίνει καφέ. Τον είχα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή και μας είπε ότι κυκλοφορεί κανονικά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να ανεβάσει το Twitter κάποια φωτογραφία του, είμαι περίεργος. Λοιπόν, ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε συγκεκριμένα ότι η αποσυμφορητική νομοθεσία είναι εξορισμού προσωρινή και πρέπει να πάψει να είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει, να πάψει να έχει λόγο ύπαρξης όταν τεθεί δηλαδή, πλέον η νέα πάγια νομοθεσία. Που δεν έχουν ξανακουστεί σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και, λοιπόν, προσωρινή νομοθεσία. Μα, πόσων ωρών θα είναι. Αυτή η προσωρινή νομοθεσία εγώ είναι ετήσια. Εγώ να καθιερώσουμε τη δίωρη νομοθεσία. Μα είναι ετήσια αυτή. Αυτός ο νόμος ήταν ετήσιος. Πήρε παράταση το Σεπτέμβριο. Ήταν για 2 χρόνια, ήταν για 1 χρόνο πήρε παράταση. Και τώρα ζητάει ο κ. Παρασκευόπουλος να αλλάξει όλο ο νόμος για να αλλάξουν και διατάξεις. Δεν υπάρχει έγκλημα που να μην έχουν διαπράξει. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι κωμικά πράγματα. Κανονικά θα γελούσα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν θύματα που κλαίνε. Φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που χάσανε συγγενείς, χάσανε τον άντρα τους, χάσανε τον πατέρα τους, επειδή ο κύριος Παρασκευόπουλος με την αβέρτα τσικαλοσύνη του
Είπε, αφήστε τα παιδιά να βγουν στους δρόμους. Δεν είναι παιδιά, είναι εγκληματίες. Βρίσκονται στη φυλακή για συγκεκριμένους λόγους. Και πρέπει η κοινωνία να προσέχει πότε και πώς αποφυλακίζει και τι μήνυμα δίνει. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι... Αυτός ο νόμος έπρεπε να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να επιβραβεύονται οι καλοί κρατούμενοι, να μπορείς και να μπορείς να κρατάς... Αυτοί που έχουν εσωφρονιστεί, να πούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάς μια ηρεμία στις φυλακές. Οπότε πρέπει να υπάρχει κάτι, γι' αυτό είναι και οι πενθήμερες άδειες, αλλά πρέπει να δίνονται με φιδό και εκεί που πρέπει να λειτουργούν σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Όχι παράδειγμα προς αποφύγη. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κεδίκογλου, γιατί ασχολείστε και τα ξέρετε τα θέματα. Οι κρατούμενοι δεν μπορούν να μένουν μέσα για πάντα στις φυλακές, έτσι. Υπάρχουν εξίονται η θητεία τους, οι Σοβίτες μένουν μόνο μέσα. Κάτσε. Υπάρχει μεγάλη. Ακριβώς. Υπάρχει πρόβλημα μέσα στις ελληνικές φυλακές. Ναι, υπάρχουν εγκλήματα βαρύτατα που επισύρουν την ισόβια κάθριξη. Δεν είναι αυτό που τίθεται εκεί θέμα. Δεν μπορείς να τους βγάλεις έξω, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχεις και ιστορίες αντεκδίκησης. Άμα κάποιος έχει σκοτώσει μια ολόκληρη οικογένεια, δεν τον βγάζεις εύκολα. Ναι, στον υπάρχουν δρόμο. Όμως, επειδή ξαναλέω, το ξέρετε το θέμα, υπάρχουν κριτήρια για να βγουν οι περιπτώσεις όπως αυτή που μας λέτε. Φυσικά δεν μπορεί να βγει ένας που έχει δολοφονήσει, αλλά μπορεί να βγει. Εάν υπήρχαν κριτήρια τα δύο τελευταία χρόνια, θα ήθελα να τα μάθω. Γιατί έχουν αφήσει έξω τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς. Ωραία, η Νέα Δημοκρατία. Και σας το ξαναλέω, όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι το ήξερε, ότι το 60% θα παρανομήσουν εκ νέου. Στο εξωτερικό, είναι τα στοιχεία, τα στατιστικά που έχουμε. Ενώ εμείς εδώ πέρα είμαστε Παναγίας Παρθένες. Εμείς έχουμε δυναμία στο να καταγράψουμε αυτούς που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων. Όταν θα βγουν οι στατιστικές, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι από τους απελεύθερους του κυρίου Παρασκευόπουλου έχουν διαπράξει εγκλήματα, ξέρουμε μόνο μερικές καραμπινάτες περιπτώσεις. Άμα βγουν τα στοιχεία, φοβάμαι ότι στην Ελλάδα έχουμε ξεπεράσει το 60%. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι αυτός ο νόμος ήταν αναποτελεσματικός, δεν βοήθησε την αποσυμφόρηση καταρχήν των φυλακών, βοήθησε στο να βγουν έξω εγκληματίες και να εγκληματίσουν και πάλι και προτείνει πια τι η Νέα Δημοκρατία να δημιουργηθούν με περισσότερες φυλακές. Πρώτα απ' όλα χρειάζονται φυλακές για τους επικίνδυνους εγκληματίες. Έχουμε την περίπτωση της δολοφονίας Ζαφυρόπουλου που αποδείχθηκε. Ότι αποδεικνύεται, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα διαβάζω, ότι οργανώθηκε μέσα από τις φυλακές. Το καταλαβαίνετε αυτό? Έχουμε φυλακισμένους εγκληματίες και τους αφήνουμε το περιθώριο να οργανώνουν δολοφονίες. Mm-hmm. Και αυτό ξέρετε πόσο εύκολο είναι να αποτραπεί. Στις φυλακές κλειστού τύπου, ξέρετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Υπάρχει κλωβός για τις τηλεπικοινωνίες. Κανένα κινητό που θεωρητικά. Κανένας κρατούμενος δεν πρέπει να έχει κινητό, αλλά όλοι έχουν. Mm-hmm. Λοιπόν, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας υπάρχει κλωβός και δεν πάει να έχεις δορυφορικό τηλέφωνο, δεν πιάνει τίποτα. Αυτό το ελάχιστο, το στοιχειώδες, γιατί δεν το κάνουμε? Άρα η Νέα Δημοκρατία θα γιατί πρέπει να αφήνουμε στους εγκληματίες τη δυνατότητα, φυσικά. Όταν έχω έναν επικίνδυνο εγκληματία που έχει κάνει κατά συρροή εγκλήματα, δολοφονίες, αποδράσεις κτλ. Θα τον αφήνω ελεύθερα να μιλάει με όποιον θέλει? Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Συγγνώμη. Σέβομαι τα δικαιώματα των κρατουμένων. Είμαι υπέρ της ανθρώπινης μεταχείρισης σε όλα τα επίπεδα. Αλλά δεν θα αφήνουμε τους εγκληματίες να παίζουν με τις ζωές μας. Το ξαναλέω. Η δολοφονία Ζαφυρόπουλου οργανώθηκε μέσα από τις φυλακές. Αισθάνεται κανένας ευθύνη για αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε πάλι λίγο στην χθεσινή επίθεση στη Χαρλά Τρικούπη. Υπάρχουν για τη Νέα Δημοκρατία ευθύνες στο πρόσωπο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη? Ζητάτε δηλαδή την παρέτηση του κ. Τόσκα? Τώρα θα κάνω λογοκλοπή, αλλά άκουσα έναν υποψήφιο για την αρχηγία στην κεντροαριστερά. Είπε έναν όρο αδόκιμο, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Αλίτη. Οπότε μαθαίνουμε, από ό,τι μας είπε ο ίδιος, με τις συλλογικότητες αυτές μιλάει, έχει επικοινωνίες, είναι σε συνεννόηση. Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα στο κέντρο της Αθήνας και ο Υπουργός να μην νιώθει καμία ευθύνη και να πιστεύει ότι κάνει και καλά τη δουλειά του? Ωστόσο... Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Να έρθουν να πολυβολήσουν στον άγνωστο στρατιώτη? Άρα ζητάτε... Και πάλι γαργάρα θα το κάνει. Άρα η Νέα Δημοκρατία τι ζητάει? Το στοιχειώδες. Να φύγει ο ανίκανος.
Ωστόσο, οι επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας στο τελευταίο διάστημα πρέπει να πούμε, κύριε Κεδίγουλο, ότι είναι πολύ μεγάλες. Οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας είναι μεγάλες. Οι επιτυχίες της μπορεί να είναι μεγάλες. Όπου δεν της βάζουν φραγμό, την κάνει τη δουλειά της. Όταν όμως. Τι εννοείται. Όταν βάζουν την αστυνομία να κάνει τους ταξιτζίδες του Ρουβίκονα, δεν κάνει τη δουλειά της. Όταν εδώ πέρα μέσα έγινε, μέσα στη Βουλή, εδώ απ' έξω μας, έτσι έγινε η επέλαση του Ρουβίκονα. Και μετά, είναι καταγγελία τώρα αυτό που λέτε. Είναι βαρύ αυτό που λέτε τώρα. Φυσικά και είναι βαρύ. Μα είναι βαρύ αυτό που συμβαίνει. Και κάτι που δεν έχουν προσέξει πολύ. Ο Ρουβίκονας είναι το ποτάμι που διεύει ο Ιούλιος Καίσαρας για να καταλύσει τη δημοκρατία στη Ρώμη. Αυτοί είναι οι κύριοι. Ναι. Και εμείς καθόμαστε και το αντιμετωπίζουμε σαν συλλογικότητα. Μάλιστα. Κύριε Δίγουλο, ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί στην πρωινή ανάγνωση και συζητήσαμε την επικαιρότητα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας έλεγχο τώρα. Η λειτουργία των κέντρων μελέτης που δημιουργούν ορισμένα φροντιστήρια και απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού και είναι απολύτως παράνομη, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου κατά τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων που αφορούσαν ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Είναι παράνομη η λειτουργία φροντιστηρίων σε παιδιά του Δημοτικού από τα κέντρα μελέτης και ζητάμε από τους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους και από τους συνεπείς φροντιστές να προστατεύσουν το χώρο τους, τόνισε ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Σκουρολιάκου σχετικά με τη λειτουργία φροντιστηριακών μαθημάτων στα κέντρα μελέτης. Είναι αδιανόητο παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών με συγκεκριμένες ανάγκες για παιχνίδι, οικογενειακή ζωή, κοινωνικοποίηση, να ενταχθούν σε μια διαδικασία αέναης παραμονής σε τάξη που θα τα εξαντλήσει και θα προκαλέσει εν τέλει την απέχθειά τους για τη μάθηση. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παρέμβει και ήδη διερευνά την προσφορότερη νομική οδό. Αυτά τα φροντιστήρια είναι απολύτως παράνομα. Τελεία. Χωρίς αστερίσκους. Σκεφτόμαστε και διερευνούμε νομικά κάθε φροντιστήριο να στείλει στο Υπουργείο μετά από αίτημα του Υπουργείου μια υπεύθυνη δήλωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται ότι δεν λειτουργούν τέτοια κέντρα. Στη συνέχεια, ο κύριος Γαβρόγλου απάντησε στην ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνη Μπαλομενάκη σχετικά με τη σύμβαση του Πολυτεχνείου Κρήτης με ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να μετατραπεί σε ξενοδοχείο ιστορικό κτίριο των Χανίων στην περιοχή της Ακρόπολης της Αρχαίας Κηδονίας. Ο κύριος Μπαλομενάκης έκανε λόγο για μη τήρηση της νομιμότητας από την πλευρά της ιδιωτικής εταιρείας και για παραβίαση της συνταγματικής πρόβλεψης που απαγορεύει την αλλαγή χρήσης σε περίπτωση δωρεάς με συγκεκριμένο σκοπό. Ο Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η συγκεκριμένη δωρεά έχει ακαδημαϊκό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης. Ενημέρωσε επίσης το Σώμα ότι έχει στα χέρια του αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας η σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης αποφάσισε τη σύμβαση. Και για τον λόγο αυτό έχει ζητήσει τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης, μετά τη λήψη των οποίων θα υπάρξει προσφυγή στο νομικό συμβούλιο του κράτους και αν αυτό κριθεί σκόπιμο στη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Υπουργός Παιδείας απάντησε στην ερώτηση του δεύτερου αντιπροέδρου της Βουλής, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Βαρεμένου, σχετικά με τις ελλείψεις διδασκόντων στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου. Ο κ. Βαρεμένος ζήτησε την κάλυψη των 6 γενών θέσεων, χαρακτηρίζοντας το Μουσικό Σχολείο ως κυψέλη πολιτιστικής αντίστασης απέναντι στη μετάλλαξη της παράδοσης του τόπου. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των μουσικών σχολείων, τόνισε στην απάντησή του ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος ανέφερε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, στο σχολείο του Αγρινίου, στο οποίο προσελήφθησαν φέτος 18 νέοι καθηγητές, θα καλυφθούν και οι αναπομείνασες κενές θέσεις. Ενώ επανέλαβε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η κάλυψη όλων των κενών πανελλαδικά, με βάση την προσεκτική διαχείριση των πεπερασμένων πόρων που διαθέτει από τον τακτικό προϋπολογισμό και τα λοιπά κονδύλια. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την χθεσινή επίθεση στη Χαρουλά Τρικούπη. Θα την συζητήσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Βέτα από το ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι μαζί μας. Θα πάμε στην κεντροαριστερά και στο χθεσινό debate. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Κούκλουμπέρης, συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης στην Εφημερίδα των Συντακτών. Καλημέρα, Δημήτρη. Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Ένα σχόλιο καταρχήν, πώς σου φάνηκε έτσι, δημοσιογραφικά το χθεσινό debate. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα πιο ζωηρό και πιο ζωντανό. Ήταν κάπως ποτονικός ο διάλογος. Από ό,τι φαίνεται, οι υποψήφοι προτιμούν να δείξουν ένα ενωτικό πνεύμα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Αν και είναι η αλήθεια ότι θα περιμέναμε να είναι περισσότερες οι αιχμές και οι αντιπαραθέσεις, διότι
όσο πλησιάζουμε στο άνοιγμα της κάλπης, λογικό είναι αυτοί που θέλουν να περάσουν στο δεύτερο γύρο να επιχειρούν να οξύνουν τα πνεύματα. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Είδαμε ένα πολιτικό πολιτισμό χθες. Ναι, είναι η αλήθεια ότι έκαναν μια πρόβα ενότητας, ενδεχομένως βλέποντας και για την επόμενη μέρα του εγχειρήματος όλοι οι υποψήφοι, πέρα από το γεγονός, πέρα από το μάλλον από το ποιος θα είναι. Ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα περάσουν το δεύτερο γύρο ή θα μείνουν εκτός. Ήταν μια διαδικασία τηλεοπτική η οποία βεβαίως πραγματοποιήθηκε στη σκιά των πυροβολισμών που είχαν προηγηθεί κατά της φρουράς στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, και αν μπορούμε να συγκρατήσουμε ένα στοιχείο και λόγω επικαιρότητας είναι ότι όλοι οι υποψήφοι συμφώνησαν και μίλησαν σε σκληρή γλώσσα κατά της κυβέρνησης, κατά του αρμόδιου υπουργού, ζητώντας την παραίτησή του. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο λόγω επικαιρότητας. Είχαμε και καρφιά, να το πω έτσι στο θέμα των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, ναι. Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα βασικό που είχε αναδειχθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως, πρέπει να πούμε και άλλοι ότι όσοι παρακολουθούμε λόγω ρεπορτάζ λίγο παραπάνω τις διαδικασίες στην κεντροαριστερά, ήταν ένα θέμα που ναι, μεν είναι σοβαρό, ήταν γνωστό όμως ότι η ενοποίηση των κοινοβουλευτικών ομάδων δεν θα γινόταν αμέσως μετά την διαδικασία ανάδειξης νέου αρχηγού, το ιδρυτικό συνέδριο που θα ακολουθήσει, και σίγουρα όχι μέχρι τις εθνικές εκλογές. Τουλάχιστον αυτή είναι η καταρχήν συμφωνία που έχουν κάνει οι επικεφαλείς των δύο κοινοβουλευτικών κομμάτων, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η κυρία Γεννηματά, και του ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκης. Βλέπουμε βεβαίως ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι έχουν στεναρές αντιστάσεις και αντιδράσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι θέτουν ένα θέμα απόφασης από τη βάση του κόμματος. Ναι, στην ουσία αμέσως πλήρως αφού αφήνουν έτσι και εχμές, και ο κ. Ανδρουλάκης το είχε πει στο προηγούμενο debate και τώρα, ότι τα έχουν βρει η κυρία Γεννηματά με τον κύριο Θεοδωράκη, ναι. Και γι' αυτό και μιλάνε να παραμείνουν, να διατηρηθούν δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε παρακολουθήσει και πρόσφατα ότι υπήρχε μια ασυνεννοησία και ένας κακός συντονισμός. Είναι βασικό ζητούμενο να υπάρχει σωστή λειτουργία των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, είτε γίνουν, είτε ενιοποιηθούν, είτε όχι. Διότι δεν μπορεί να γίνεται ένα εγχείρημα ενωτικό και να υπάρχουν διαφορετικές φωνές σε δύο σχήματα τα οποία είναι στη Βουλή και τα οποία πιστεύουν σε μια κοινή κατεύθυνση για το χώρο. Mm-hmm. Δεν σημειώνει μόνο το κάθε κόμμα ξεχωριστά από αυτά που βρίσκονται στη Βουλή, ζημιώνει συνολικά την προσπάθεια, νομίζω, αν δεν πετύχουν την ενιαία λειτουργία και τον σωστό συντονισμό, ακόμη και αν το τυπικό παραμείνουν οι δύο χωριστές κοινοβουλευτικές ομάδες. Δημήτρη, από τις τρεις θεματικές ενότητες, ποια πιστεύεις ότι ήταν πιο ενδιαφέρουσα για να καταλάβει και ο κόσμος που θα προσέλθει την Κυριακή για να ψηφίσει για τον νέο φορέα, ποιες είναι οι θέσεις των υποψηφίων? Νομίζω ότι οι υποψήφοι δεν έχουν χαοτικές τερατώδεις διαφορές μεταξύ τους. Στα βασικά, στην βασική κατεύθυνση συμφωνούν. Αυτό για το εγχείρημα είναι ενθαρρυντικό, είναι θετικό, υπό την έννοια ότι όταν πας να κάνεις μια κοινή προσπάθεια, θες να βρίσκεις περισσότερα κοινά σημεία παρά να υπάρχουν διαφωνίες. Από εκεί και πέρα, όντως, για να συγκινηθεί ο κόσμος να πάει στις 12 Νοεμβρίου την Κυριακή να ψηφίσει, και πολύ περισσότερο όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα πρέπει το συνολικό πολιτικό σχέδιο να μπορέσει να πείσει. Mm-hmm. Διότι ο χώρος της κεντροαριστεράς, κρατεώς τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από τις δυνάμεις που τον εκφράζουν και τοποθετούνται σε αυτό το χώρο, έχει υποχωρήσει σημαντικά. Νομίζω τα ζητήματα του πολιτικού σχεδίου, της πρότασης για την οικονομία, είναι τα κομβικά, είναι οι προτεραιότητες που θα πρέπει να αναδείξουν και να συμφωνήσουν υποψήφοι αλλά και οι υπόλοιποι και η βάση του χώρου, mm-hmm. για να ξαναγίνει ένας σοβαρός, ένας αξιόπιστος συνομιλητής. Νομίζω σε πρώτη φάση ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος. Μάλιστα, να πούμε για τους τηλεθεατές μας. Την Κυριακή λοιπόν, 12 του μηνός, θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος. Ναι, θα είναι ο πρώτος γύρος της διαδικασίας, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, με κάλπες που θα στηθούν σε όλη τη χώρα, σε περίπου 1.000 σημεία σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, η αρμόδια Επιτροπή Διαδικασιών και Δοντολογίας έχει μεριμνήσει έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι που ζουν εκτός Ελλάδας
με τον παραδοσιακό βέβαια τρόπο, με την κάλπη, να ψηφίσουν και εκείνοι σε 11 χώρες στην Ευρώπη, mm-hmm. αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, και στην Αυστραλία θα στηθεί κάποια κάλπη. Δεν θα έχουμε βεβαίως την ηλεκτρονική ψηφοφορία τελικά, ναι. μέσω διαδικτύου, όπως την είχαν ζητήσει αρκετοί υποψήφοι. Από εκεί και πέρα, οι εκτιμήσεις που γίνονται είναι ότι θα πάμε και σε μια δεύτερη διαδικασία, επαναληπτική, την άλλη Κυριακή 19 Νοεμβρίου, εκεί όπου θα κριθεί και το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, δημοσιογραφικά, μπορούμε να επιχειρήσουμε ποιος θα περάσει στο δεύτερο γύρο, αν μπορούμε. Ποιοι θα περάσουν. Κοίταξε, και σύμφωνα με τα Γκάλοπ και τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Αυτές αναγκαστικά θα πρέπει να επικαλεστούμε. Έχουν γίνει αρκετές. Mm-hmm. Κάποια σημεία τους, οι δημοσκοπήσεις, κάποια σημεία τους είναι κοινά. Άρα νομίζω ότι μπορεί να είναι μία βάση για την συζήτησή μας. Η κυρία Γεννηματά έχει ένα σαφές προβάδισμα για τον πρώτο γύρο. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έγινε και στην Εφημερίδα των Συντακτών, κάναμε δύο σχετικές δημοσκοπήσεις. Η πιο πρόσφατη την περασμένη εβδομάδα, που φάνηκε ότι έχει ένα προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα γίνει μια σκληρή μάχη μεταξύ των κυρίων του Νίκου Ανδρουλάκη, του Σταύρου Θεοδωράκη και του Γιώργου Καμίνη. Μάλιστα. Για το ποιο θα περάσει το δεύτερο. Μένει να το δούμε. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και μας εδώ στο ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία Ομοσπονδιακών Διοικητικών Δικαστών της Γερμανίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα ασύλου και μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε γενικότερα θέματα δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Αντώνης Συρίγος, καλωσορίζοντας τη γερμανική αντιπροσωπεία, υπογράμμισε. Σε αυτή την πόλη που γεννήθηκε η δημοκρατία, μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε σε ζητήματα που την αφορούν άμεσα, σε ένα κόσμο πολύπλοκο, σε κοινωνίες πολύπλοκες, σε καταστάσεις οι οποίες και αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν πολύπλοκες και που το στοιχείο της δημοκρατίας είναι αυτό το οποίο συνέχει και αποτελεί το γνώρισμα της Ευρώπης. Οι Γερμανοί δικαστές ξεκίνησαν την συζήτηση αναφερόμενοι στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κύριο Μουζάλα, και ζήτησαν να ενημερωθούν για την κοινοβουλευτική πλευρά της μεταναστευτικής πολιτικής. Η αντιπρόεδρος της Βουλής, Στασία Χριστοδουλοπούλου, εξέφρασε την ανησυχία της για τα ξενοφοβικά σύνδρομα που αναπτύσσονται στη γυραιά Ήπειρο. Έχουμε εξαιρετική ανησυχία για τον τρόπο που σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης εκφράστηκαν πολιτικές που είχαν να κάνουν με ξενοφοβικές, ρατσιστικές, ακροδεξιές αντιλήψεις, με το κλείσιμο των συνόρων από τις χώρες του Βίζεγκραντ και γενικά από την άνοδο της ακροδεξιάς σε μια σειρά από χώρες. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, καταγόμενος από τη Λέσβο, επικεντρώθηκε και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το πρώτο είναι να βοηθήσετε όλοι να τροποποιηθεί το Δουβλίνο, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισομερής κατανομή των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων, ειδικά για τους πρόσφυγες μιλάω, ισομερής κατανομή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Καλές οι προθέσεις, καλά τα χρήματα, αλλά όμως θα πρέπει να υπάρχει μια ισομερής κατανομή. Τέλος, ο κύριος Νάσος Αθανασίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας το λόγο για το άσυλο, επικεντρώθηκε στον αριθμό των προσφύγων που θα υποδεχθεί κάθε χώρα. Πόσους πρόσφυγες θα δεχθούμε? Θα δεχθούν όλες οι χώρες πρόσφυγες? Ποιες δεν θα δεχθούν? Και θα εφαρμοστεί τελικά η ευρωπαϊκή νόμη για τις χώρες που αρνούνται να δεχθούν προσφύγους? Η συζήτηση με την αντιπροσωπεία των Γερμανών δικαστών συνεχίστηκε γύρω από τις ελλείψεις προσωπικού στα θέματα ασύλου και μεταναστευτικής πολιτικής και στην κατάσταση της δικαιοσύνης γενικότερα στη χώρα μας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Βέτας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κύριε Βέτα, θα ήθελα ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα, διότι έχει ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τη δολοφονική επίθεση χθες στα γραφεία της Χαραλά Τρικούπη. Και ήταν εδώ σήμερα νωρίτερα ο κύριος Κεδίκολου και απίθυνε ερώτημα στην κυβέρνηση. Εάν θα καταδικάσουν αυτήν από την κυβέρνηση ή εσείς θα καταδικαστεί αυτή η ενέργεια που είχαμε χθες το βράδυ? Να σοβαρολογούμε, υπάρχει άνθρωπος σήμερα του πολιτικού σκηνικού και της πολιτικής κίνησης της χώρας, ο οποίος δεν καταδικάζει όλο αυτό το. Μάλλον, ξέρετε κάτι. Νομίζω ο κύριος Κεδίκολου ακολουθεί την τακτική της Νέας Δημοκρατίας και προφανές είναι αυτό. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά νομίζω ότι το παράδειγμα με τον
Εκλειπώντα κύριο Ζαφυρόπουλο, δεν του έχει δώσει ένα μήνυμα. Υπάρχει άνθρωπος σήμερα στη χώρα, πολίτης, ο οποίος αντιλαμβάνεται πως κάποιοι χθες το βράδυ πυροβόλησαν ενάντια μάλλον αστυνομικών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, εννοώ με την ανάληψη της. Και τη βαλιστική έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Βαλιστική έρευνα. Θα δούμε λοιπόν πού πήγαινε αυτή η σφαίρα, ποιον είχε ως στόχο. Μην βιαζόμαστε. Προφανώς και το καταδικάζουμε. Προφανώς και μιλάμε ότι, και λέμε ότι η τρομοκρατία δεν χωράει στη χώρα. Και πρέπει να σταθούμε όλοι απέναντί της. Γιατί ο κύριος Κεδίκοκλου λειτουργεί διχαστικά? Γιατί η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί διχαστικά? Ποιος μπορεί σήμερα να υποστηρίξει ότι δεν είμαστε όλοι απέναντι σε αυτό? Η Νέα Δημοκρατία λέει πως μετά και από αυτή την επίθεση που έχουμε και το τελευταίο διάστημα την άνοδο, την έξαρση της ανομίας και της εγκληματικότητας στην χώρα, ήρθε και επικυρώτηση και συζητήθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κύριου Μητσοτάκη στη Βουλή. Ναι. Πρέπει ο κύριος Τόσκας να παραιτηθεί. Εσείς τι λέτε σε αυτό το. Πάλι μυαλό δεν βάλανε στη Νέα Δημοκρατία. Πάλι μετά το φιάσκο και το κάζο που πάθανε εκείνη τη μέρα στη Βουλή, δεν βάλανε μυαλό. Δεν έχουν καταλάβει λοιπόν ότι προφανώς ως χώρα πρέπει να δράσουμε συντεταγμένα. Και όταν λέμε ως χώρα, εννοούμε ως πολιτικό σύστημα. Μιλάνε για τα εξάρχεια. Διαχρονικό ζήτημα. Ζήτημα μεγάλο. Ποιος διαφωνεί σε αυτό? Αλλά διαχρονικό ζήτημα. Είμαστε 2,5 χρόνια κυβέρνηση. Η ιστορία των εξαρχείων λειτουργεί εδώ και δεκαετίες. Προφανώς δεν έχουν επιδείξει οι της Νέας Δημοκρατίας κάποια θετικά αποτελέσματα. Σύσσωμε λοιπόν να σταθούμε απέναντι σε αυτό. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν χωράει λαϊκισμός, δεν χωράει πολιτική σπέκουλα, δεν έχει κάποιος να κερδίσει πολιτικά, πιστέψτε με, κύριε Κοντογιώργη, σε αυτό. Όχι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι μετά και το μάθημα, επιμένω να το λέω αυτό και να το επαναλαμβάνω, μετά το μάθημα που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης στην Βουλή από τον κύριο Τσίπρα τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω θα έλεγα να ανασυνταχθούν και να ηρεμήσουν. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί κανένας να σπεκουλάρει με αυτόν τον τρόπο, τον ανήθικο για μένα τρόπο. Ο κ. Κεδίκοκλου νωρίτερα εδώ στο στούντιο που τον είχαμε μας είπε ότι όταν αφήνουν την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, και το λέω γιατί έκανε και μια έτσι βαριά καταγγελία, όταν αφήνουν ο κ. Κεδίκοκλου λέγοντας ότι η ασφάλεια κάνει τους ταξιδίδες του Ρουβίκονα. Ναι. Σε αυτό τι μπορεί να απαντήσετε? Είναι βαρύ αυτό? Νομίζω ακούγεται ως ανοησία κυρίως, πέρα από το ότι είναι βαρύ, αλλά νομίζω ότι ακούγεται ως ανοησία. Νομίζω ότι η ίδια η αστυνομία, η οποία προφανώς και έχει ένα πολιτικό προϊστάμενο, δεν λειτουργεί μόνη της. Άλλες φορές, ξέρετε, όταν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είχε ένα καλό πολιτικό προϊστάμενο. Δεν έχει να επιδείξει αυτά τα καλά θετικά αποτελέσματα που έχει να επιδείξει σήμερα η ελληνική αστυνομία. Τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με δικούς του υπουργούς και προφανώς κατευθύνει και το έργο της αστυνομίας, δεν είναι καλό το πολιτικό προσωπικό. Σας είπα ότι στον τομέα της ασφάλειας, στον τομέα της τρομοκρατίας, στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Σύσσωμοι θα είμαστε σοβαροί απέναντι στα σοβαρά αυτά ζητήματα. Τώρα, τι λέει ο κύριος Κεδίκοκλου? Και ο κάθε κύριος Κεδίκοκλου δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχουν τα στοιχεία. Νομίζω τα παρέθεσε ο κύριος Πρωθυπουργός στην Βουλή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να γίνουν καλύτερα. Κάθε μέρα να γίνονται καλύτερα. Κάθε μέρα να διασφαλίζεται όλο και περισσότερο η ασφάλεια των πολιτών και η ηρεμία των πολιτών. Αυτό είναι το έργο μιας συντεταγμένης πολιτείας, η οποία, αν θέλετε, διοικείται από μια κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή. Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σκοπός είναι της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η ασφάλεια των πολιτών. Ωστόσο, το χθεσινό καταδεικνύει, σύμφωνα με τα όσα λέει και η αντιπολίτευση, έτσι, ότι το αντίθετο συμβαίνει. Χθες, 8 ώρα το βράδυ, φαντάζομαι και εσείς συγκλονιστήκατε όταν το μάθατε, 8 ώρα το βράδυ, ώρα δηλαδή που ακόμα ο κόσμος κυκλοφορεί στο δρόμο, η Χαρά Τρικούπη είναι ένας ακόμα δρόμος που έχει κίνηση εκείνη την ώρα, πέρασε ξυστά από τους φρουρούς της Χαραλιάτρικου, από τους αστυνομικούς, η σφαίρα από το Καλάσνικοφ. Δηλαδή, μιλάμε για ασφάλεια και για πάταξη της εγκληματικότητας. Ωστόσο, αυτά τα περιστατικά δείχνουν το αντίθετο, κύριε Βέτα. Κύριε Κοντογιώργη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 8 η ώρα το βράδυ, κάποιοι άνθρωποι βάλουν αντίον ανθρώπων και χτυπούν τα δικαιώματά τους. Αν είναι ενάντια στην αστυνομία, ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 800-900 ευρώ, φύλαγε τα γραφεία του Πασόκ, εάν η σφαίρα πήγαινε σε αυτόν. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ζήτημα είναι. Βέβαια. Άρα λοιπόν αυτό αντιμετωπίστηκε και από άλλες κυβερνήσεις. Εγώ θα πω το εξής. Σας είπα, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να βγαίνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ή ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ή τα τμήματα επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, ή της αντιπολίτευσης γενικότερα και να δηλώνουν. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πράγματα να εξελιχθούν, να δούμε πώς έχουν να κάνουν τα πράγματα και σύσσωμοι, εδώ χρειάζεται η πολιτική συνένεση. Εδώ χρειάζεται εθνική συνεννόηση για ένα σχεδιασμό, για ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα το οποίο θα διασφαλίσει, όπως σας είπα, τα δικαιώματα των ανθρώπων και θα βγάλει από το παιχνίδι σε εισαγωγικά
τέτοιου είδους ενέργειες. Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε τώρα στο άλλο θέμα του κύριου Παρασκευόπουλου που τον φιλοξενήσαμε και χθες εδώ στην πρωινή ανάγνωση. Και στην ουσία ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε πως πρέπει να καταργηθεί αυτός ο προσωρινός νόμος που αφορά την αποσυμφόρηση των φυλακών και να γίνει ένας νέος, μια πάγια νομοθεσία με το νέο ποινικό και σοφρονιστικό κώδικα που θα έρθει στη Βουλή και ετοιμάζει ο κύριος Κοντονής. Πώς το σχολιάζετε, θα ήθελα να μου πείτε, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Παρασκευόπουλος έχει πει τώρα στο επίκεντρο. Έχει... Ναι, εγώ θα κάνω ένα ερώτημα, ρητορικό βεβαίως. Οι συνθήκες στις τελευταίες δεκαετίες έχουν αλλάξει, ενώ στις φυλακές μας. Οι ανάγκες και τα προβλήματα έχουν μια άλλη εξέλιξη. Χρειαζόμαστε πραγματικά ως χώρα η οποία εξελίσσεται, προχωράει, προοδεύει ένα άλλο σοφρονιστικό σύστημα. Χρειάζεται ένα άλλο ποινικό σύστημα. Νομίζω ότι η απάντηση, αν και το ερώτημα ήταν ρητορικό, η απάντηση είναι ναι. Βεβαίως και χρειάζεται. Γνωρίζει πραγματικά ο κόσμος ότι νόμοι αποσυμφόρησης λειτουργούν από το 2005. Δεν το γνωρίζει ο απλός κόσμος. Ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει όμως. Οι της Νέας Δημοκρατίας το γνωρίζουν όμως. Ήταν τότε αυτή στην κυβέρνηση. Είναι επίσης ο νόμος αυτός, ο αποσυμφορητικός, έκτακτος νόμος. Έχει δηλαδή περίοδο λήξης. Προφανώς και έχει. Όταν αποσυμφορηθούν οι φυλακές, θα δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Είναι αποτελεσματικός εσείς, λοιπόν, πιστεύετε, ο νόμος αυτός είναι αποτελεσματικός, δηλαδή αυτός ο νόμος που έχει σκοπό να αποσυμφορήσει τις φυλακές. Έχει αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται μέσα στις φυλακές. Για παράδειγμα, οι φυλακές πιάνουν 10.000 κόσμο και έχουμε 30.000 ανθρώπους. Με αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε, ούτε πρέπει ξέρετε, να περιμένουμε νόμους. Εκεί παράγεται και ένα έγκλημα, κύριε Κοντογιώργη. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει δημιουργία νέων φυλακών. Τις νέες φυλακές τις είχε σχεδιάσει η Νέα Δημοκρατία. Της κλειστού τύπου και τις, έτσι. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό το πράγμα. Πώς θα αποσυμφορηθεί όμως το σύστημα, δηλαδή, είμαστε, πώς. Πώς θα αποσυμφορηθούν οι φυλακές, δηλαδή έχουμε 30.000 άτομα. Δηλαδή οι 500 θέσεις, για παράδειγμα, στο Δομοκό θα είχαν αποσυμφορήσει το πρόβλημα που υπάρχουν στις φυλακές. Όχι, υπάρχει συνωστισμός, όπως καταλαβαίνετε, και γι' αυτό ήρθε και αυτός ο αποσυμφορητικός νόμος. Μα αν δεν έρθει ένα νέο ποινολόγιο, ένας νέος ποινικός κώδικας, και αν δεν έρθει ένα νέο σύστημα σοφρονισμού, έτσι όπου θα εξυγχρονίσει τα πράγματα και θα τα βάλει στην πραγματική του διάσταση, λύνοντας τα σύγχρονα προβλήματα και τις νέες ανάγκες, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να συζητάμε. Το νέο ποινικό λοιπόν σύστημα και ο νέος σοφρονιστικός νόμος είναι πρώτον πυλών. Έρχεται, θα το συζητήσουμε, θα πούμε τις απόψεις μας και εσείς, όπως σας είπα, εδώ χρειάζεται η εθνική συνεννόηση να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Για να μην ό,τι καταστροφικό θέλει να πετύχει, κύριο Παρασκευόπουλο, το πέτυχε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της χθες η Νέα Δημοκρατία και σχολιάζοντας τα όσα είπε εδώ στην εκπομπή, να σημειώσω ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος, όταν είπε συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη και ακούστηκε παράδοξο, απάντησε στο μόλις ρεπορτάζ που είχαμε δει με τις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια για την εγκληματικότητα την προηγούμενη Παρασκευή, όπου ο κ. Μητσοτάκης είπε πως θα καταργήσουμε και τον νόμο Παρασκευόπουλο. Και εκεί ο κ. Παρασκευόπουλος, στην ουσία, συνέχεια από το βίντεο. Λογικό, απάντησε. Εντάξει, είναι παράδοξο. Ο ίδιος άνθρωπος, λέει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ότι είναι παράδοξο ο άνθρωπος που έφερε αυτό το νόμο, με αυτές τις συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου, να ζητάει να καταργηθεί. Αυτό λέει από τη Νέα Δημοκρατία. Να μια κουβέντα μου, να την απομονώσετε και να βγάλετε μια είδηση. Όμως ο κύριος Παρασκευόπουλος, όπως είπατε και εσείς, απάντησε σε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο νόμος Παρασκευόπουλου και ο κάθε νόμος Παρασκευόπουλου και ο κάθε νόμος αποσυμφόρησης είναι ένας έκτακτος νόμος. Όποτε λοιπόν δεν υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες για τις οποίες δημιουργήθηκε αυτός ο νόμος, τότε και ο νόμος αυτός φεύγει. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να είσαι Αϊνστάιν σήμερα να καταλάβεις ότι ακόμη και η Νέα Δημοκρατία να φέρει ένα νόμο τέτοιο, γιατί και αυτοί φέραν νόμους αποσυμφόρησης, τους χρησιμοποίησαν κάποια διαστήματα, όταν αδειάσαν εισαγωγικά οι φυλακές, νομίζω ότι επανήλθαν στο πρώτερο καθεστώς. Και έτσι πάντα θα γίνεται. Ας μην είμαστε. Τώρα νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, σας είπα, απομονώνει λέξεις, θέλει να κάνει σπέκουλα και πολιτική. Αλλά νομίζω ότι δεν αφορά τον κόσμο αυτό. Υπάρχει ένας κόσμος στις φυλακές που τυραννιέται. Πραγματικά το ποινικό μας σύστημα θέλει αναβάθμιση, θέλει εξυγχρονισμό. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένα έγκλημα το οποίο επίσης δημιουργείται όταν τόσοι άνθρωποι συνωστισμένοι δημιουργούν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα θα τα λύσουμε. Δεν νομίζω. Δηλαδή για τον κόσμο που είναι μέσα και ταλαιπωρείται, ωστόσο αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται σοφρονίζονται, γίνεται μια αξιολόγηση και τελικά κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου και βγαίνουν έξω, πάλι εγκληματούν. Και το τελευταίο διάστημα έχουμε δει. Δεν είμαστε τόσο απόλυτοι. Δεν νομίζω ότι ο κόσμο ο οποίο βγαίνει, συμμορφώνεται, σοφρονίζεται και βγαίνει τι φυλακέ, δεν εγκληματεί πάλι. Ακολουθεί ένα άλλο τρόπο ζωή. Κύριε Βέτα, έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Αν το παράδειγμα αυτό αποτελεί το 1% ή το 2%, όχι, νομίζω πως δεν είναι ο κανόνας. Εξαιρέσεις,
Προφανώς. Ναι. Και να σας το εξηγούμε ένα παράδειγμά μου. Δηλαδή, χρειάζεται κάποιος να πάει στη φυλακή για παράδειγμα να βγει να εγκληματίσει. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ας μην έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Σας είπα ότι ο κ. Παρασκευόπουλος τοποθετήθηκε και επί του σοφοριστικού κανονισμού και επί του ποινικού κώδικα. Έρχεται λοιπόν αυτό το πράγμα να το δούμε όλοι μαζί, να το λύσουμε τουλάχιστον για τις επόμενες, για τα επόμενα χρόνια. Ίσως μετά από 10-15 χρόνια να είναι και αυτός αναχρονιστικός και να προχωρήσουμε σε έναν πιο σύγχρονο. Ο κ. Σπυρίδη νωρίτερα, μιλώντας για τον νόμο Παρασκευόπουλου, τον χαρακτήρισε φωτογραφικό. Γιατί στην ουσία, είπε ο κ. Σπυρίδη, αφού τώρα ο κ. Παρασκευόπουλος ζητάει να καταργηθεί, προφανώς κάποιους εξυπηρετούσε, κάποιους ήθελε να βοηθήσει να βγουν από τη φυλακή. Ναι. Ο κ. Σπυρίδη ήταν υπουργός. Τώρα είναι βουλευτής. Εάν έχει κάποια στοιχεία, γιατί εδώ ξεπερνάει τα όρια ο κ. Κεδίκουλου. Προσωπικά δηλαδή, αν σε μένα αυτό απευθυνόταν, ειλικρινά σας λέω ότι θα είχα καταφύγει στη δικαιοσύνη. Είναι ένα βαρύ ατόπιμα του κ. Κεδίκουλου. Νομίζω ότι έχει το χρόνο, κάνα μισά ώρα ακόμα, να το ανασκευάσει, να πάρει τα λόγια του πίσω. Ιδάλλως θα μας εξηγήσει για ποιους μιλάει. Να μας δείξει τους ανθρώπους που φωτογράφησε εκείνος ο νόμος. Είναι μια πολύ βαριά κατηγορία του κ. Κεδίκουλου. Δεν μπορεί να ρίχνουμε στον αέρα πράγματα, λάσπη στον αέρα, κύριε Κοντογιώργη, δεν γίνεται έτσι. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους. Εάν ο κύριος Κεδίκουλου έχει πραγματικά στοιχεία για αυτό που λέει, να καταθέσει τώρα στον εισαγγελέα, να φύγει τώρα. Να μην πάει στη Βουλή να πιει καφέ, να πάει στον εισαγγελέα και να καταθέσει. Ιδάλλως νομίζω ότι, σας είπα, ήμουν εγώ, πραγματικά θα κατεφύγει στη δικαιοσύνη. Γιατί είναι πολύ βαριά κατηγορία και μορφή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε να δούμε μαζί ένα ακόμα θέμα που έχουμε. Που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα λεπτό. Να, το έχω μπροστά μου. Και να παρακολουθήσουμε λοιπόν ένα θέμα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος. Ένα ανθρωπιστικό μήνυμα μέσα από μια ζωγραφική αλληγορία δίνει η έκθεση της Ελένης Παυλοπούλου με τίτλο «Γαλάζιοι Πείς», που φιλοξενείται στον πολιτιστικό χώρο Φρανσίσκο Ντε Μιράντα στην πρεσβεία της Βενεζουέλας στο Κολονάκι. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Μια ζωγραφική αλληγορία με ανθρωπιστικό μήνυμα θα απολαύσουν οι επισκέπτες της έκθεσης της Ελένης Παυλοπούλου με τίτλο «Γαλάζιοι Πείς» στον πολιτιστικό χώρο Φρανσίσκο Ντε Μιράντα στην πρεσβεία της Βενεζουέλα στο Κολονάκι. Πρόκειται για μια οπτικοακουστική έκθεση που αποτελεί ένα αφιέρωμα στην ελευθερία και στους αγωνιστές της με αναφορά στο καλλιτεχνικό κίνημα Γαλάζιος Ιππέας και το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου «Μπολιβάρ». Πρόκειται για μια ζωγραφική εγκατάσταση με νέα έργα, τα οποία αναφέρονται πρώτον στις παράλληλες επαναστάσεις που γίνανε στην Ελλάδα το 1821 και στη Λατινική Αμερική, προκειμένου να ελευθερωθούν και οι δύο τόποι από κυριαρχίες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Ισπανική ανάλογα. Μια δεύτερη αναφορά είναι στο ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου που είναι ο Μπολιβάρ, το οποίο το έχει γράψει στην περίοδο της κατοχής και αναφέρεται στον ελευθερωτή Σιμών Μπολίβαρ της Λατινικής Αμερικής, αλλά και στον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τους παραλληλίζει, διότι αυτές οι δύο χώρες είχαν μια κοινή αφετηρία, την κλασική παιδεία, τις ιδέες του διαφωτισμού, του Ρίγα Φεραίου, και τα λοιπά, και εκείνοι είχαν επηρεαστεί από την Ελληνική Επανάσταση. Ο επισκέπτης θα σταθεί ιδιαίτερα στη ζωγραφική εγκατάσταση με μπλε αλληγορικό και ελεγιακό τόνο ως μια αιωρούμενη ζωοφόρο του Παρθενώνα. Το πρώτο σκέλος είναι μια, ας το πούμε, μια ανάμνηση της πομπής των Παναθηναίων, της ζωοφόρου του Παρθενώνα, και στην οποία υπάρχουν σύμβολα του ταξιδιού, της υπαρξιακής πορείας του ανθρώπου, όπου είναι το καράβι, το άλογο, τα μουσικά όργανα. Είναι μια πομπή δραματική του σήμερα, στην σύγχρονη Αθήνα, των τελευταίων ετών, όπου η πομπή αυτή ξανά επικαλείται το ιερό στοιχείο που είναι η ίδια η ύπαρξη. Η ίδια η ζωή, η ιερότητα της ζωής του ανθρώπου. Τα εννέα έργα μας οδηγούν σε ένα προβληματισμό για το δημοκρατικό ήθος που γίνεται όραμα και αποτελεί το επίγον αίτημα της εποχής μας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τα πρόσωπα των ηρώων, του Μπολιβάρ και του Οδυσσέα Ανδρούτσου, με τίτλο «Οδυσσέας με τη χάρτα του Ρίγα» και «Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας». Τα δύο πορτρέτα των ηρώων, του Μπολιβάρ και του Οδυσσέα Ανδρούτσου, αποτελούν σύμβολα ηρωικών ανθρώπων μέσα στην ανθρωπότητα, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, τα οποία είναι με τέτοιο τρόπο ζωγραφισμένα, σαν να είναι φαντάσματα, φασματικές μορφές, οι οποίες μας καλούν να αναλογιστούμε εκ νέου
αυτό το ζήτημα της υπέρβασης των ορίων, της ουσιαστικής αντίστασης και του ηρωισμού που καλούμαστε να υιοθετήσουμε εκ νέου. Υπάρχουν πάρα πολλές προεκτάσεις και πολλοί συνειρμοί που δημιουργεί η έκθεση αυτή. Είναι επίκαιρη, πιστεύω, γιατί το ζήτημα του ήθους της δημοκρατίας είναι επίκαιρο και είναι κάτι που το υπενήσωμε. Δεν κάνω σοσιαλιστικό ρεαλισμό, ούτε έχω σχέση με κόμματα. Είναι καθαρά ανθρωπιστική η προσέγγιση. Όσον αφορά το ζητούμενο, την ουτοπία της δημοκρατίας, και είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται διεθνώς. Η Ελλάδα αποτελεί ξανά ένα σύμβολο της δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι έχουν προσεγγίσει τη χώρα μας μεγάλοι ηγέτες, μεγάλα εικαστικά κινήματα. Και πιστεύω ότι αυτή την περίοδο εμείς μπορούμε να ξανά επαναπροσδιορίσουμε και να επανατοποθετηθούμε απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα που είναι η δημοκρατία και η ελευθερία. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό στις 29 Νοεμβρίου στον πολιτιστικό χώρο Φραντζίσκο ντε Μιράντα στην Οδό Χάριτος 6 στο Κολωνάκι. Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βέτα και να κλείσουμε. Να πάμε λίγο στο οικονομικό περιβάλλον. Υπάρχει, κύριε Βέτα, ανησυχία από το Eurogroup που συνεδρίασε χθες για τους πληστηριασμούς. Τι γίνεται με τους πληστηριασμούς? Είχαμε μπήκε ως θέμα στη συνεδρίαση και όλα αυτά που έχουν γίνει στο Ειρηνοδικείο. Ακούστε, τα πολύ μεγάλα προβλήματα όντως αγγίζουν το κομμάτι των πληστηριασμών. Εμείς αυτό που είχαμε υποσχεθεί ήταν η προστασία της πρώτης κατοικίας και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Επίσης, τρέχει αυτή τη στιγμή η προστασία της. Και νομίζω ότι και οι ίδιες οι τράπεζες το χρειάζονται αυτό. Ξέρετε, νομίζω ότι θα ξέρει ο κόσμος, έχει πληροφορηθεί ότι έχει διασφαλιστεί τουλάχιστον η πρώτη κατοικία ή το ακίνητο, αν θέλετε, μέχρι το ποσό των 300.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα οι τράπεζες κατέχουν στο ηγετικό τους, έχουν λοιπόν στα χαρτοφυλάκια τους ακίνητα. Δεν νομίζω πως και οι ίδιες οι τράπεζες, και δεν είναι αυτό ένα μήνυμα, ξέρετε, από τις τράπεζες ή προς τους πολίτες. Απλά είναι μια σκέψη που κάνουμε πολλές φορές ότι και οι ίδιες οι τράπεζες δεν θέλουν με έναν τρόπο βίαιο να ανοίξει το κομμάτι των πληστηριασμών. Βεβαίως, εμείς ως πολιτικοί ασχολούμαστε με την προστασία και όχι με τις πολιτικές των τραπεζών. Λέω όμως ότι όποιος ασχοληθεί λίγο θα δει ότι και οι ίδιες οι τράπεζες δεν ενδιαφέρονται με έναν βίαιο τρόπο να ανοίξουν το κομμάτι των πληστηριασμών, γιατί ξέρουν και οι ίδιες πως ενδεχόμενα έχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό να χάσουν ένα κομμάτι του ενεργητικού τους. Ένα κομμάτι του χαρτοφυλακίου τους που αποτελείται από ακίνητα. Όπως σας είπα, ότι νομίζω προστατέψαμε και προστατεύουμε αυτή τη στιγμή. Θα παρατείνουμε από ό,τι φαίνεται και την προστασία και για το 18. Κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας και θα έλεγα στη βάση αυτών που υποσχεθήκαμε στον κόσμο να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Ειλικρινά θέλω να πω το εξής. Δεν μπορούμε, ξέρετε, σε κάθε περίπτωση να προστατεύσουμε μια κατοικία, ένα εξοχικό το οποίο έχει μια υψηλότατη αντικειμενική αξία, γιατί η σκέψη μας ως κυβέρνηση, το λέω αυτό, οφείλουμε πρώτα να διασφαλίσουμε την πρώτη κατοικία του κόσμου. Να διασφαλίσουμε επίσης τα ακίνητα των επιχειρήσεων στα οποία υπάρχουν εργαζόμενοι σήμερα. Υπάρχουν σήμερα ιδιοκτήτες, δουλεύουν, έχουμε λειτουργήσει και τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όλα αυτά θα πάνε μαζί. Μάλιστα. Να στηριχθεί η παραγωγή, να μην χάσει ο κόσμος τις δουλειές του και να μην χάσει τα σπίτια του. Αυτό. Κύριε Βέτα, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην πρωινή ανάγνωση μαζί μας σήμερα. Στο σημείο αυτό, να πάμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Σαν σήμερα διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα. Προκηρύχθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου του 1926 από τον Γεώργιο Κονδύλη για τις 24 Οκτωβρίου και τελικά έγιναν στις 7 Νοεμβρίου του 1926. Έμειναν στην ιστορία για τρεις λόγους. Ήταν οι πρώτες εκλογές μετά το 1862 που έγιναν με ψηφοδέλτιο. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η απλή αναλογική, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη Βουλή. Δεν συμμετείχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος βρισκόταν στο Παρίσι. Αυτοδυναμία δεν κέρδισε καμία παράταξη και έτσι προέκυψε η Οικουμενική Κυβέρνηση υπό τον Ζαΐμι, την κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμι. Σαν σήμερα πεθαίνει ως αποτέλεσμα τραυματισμού σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο πρωτεργάτης της Άνοιξης της Πράγας, Αλεξάντερ Ντούμτσεκ. Ο Ντούμτσεκ έγινε ο νέος πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τσεχοσλοβακίας στις 5 Ιανουαρίου του 1968. Η οκτάμινη περίοδος του Ντούμτσεκ στην ηγεσία της Τσεχοσλοβακίας έγινε γνωστή ως Άνοιξη της Πράγας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο Ντούμτσεκ και άλλοι μεταρρυθμιστές επιδίωξαν να φιλελευθερωποιήσουν το κομμουνιστικό καθεστώς, δημιουργώντας τον σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Και εδώ ολοκληρώθηκε η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Καλημέρα.